Λοιπόν, πάμε εδώ από το λιμάνι της Νάξου να μάθουμε για τα παραδοσιακά γλυκά και πώς μπορούμε να φτιάξουμε, εάν βρούμε κίτρο στην περιοχή μας. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρίσκεστε. Αν βρείτε, τέλος πάντων, ή αν έχετε κανένα φίλο εδώ στην Νάξου και θέλει να σας στείλει, ποια είναι η εποχή του? Συνήθως είναι τον Οκτώβρη, μαζεύουμε τα φύλλα και τον καρπό, αλλά υπάρχουν κυτριές που έχουν και όλο το χρόνο. Μάλιστα. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε ένα γνωστό στην Άξο και μας στέλνει το κίτρο τον Οκτώβρη. Πώς θα το κάνουμε γλυκάκι? Λοιπόν, η διαδικασία είναι η εξής. Αφού ξύσουμε απ' έξω το φρούτο για να φύγει αυτό το πράσινο που βλέπουμε, πρέπει να το βάλουμε να πάρει μία δράση για να φύγει η πολύ πικρίλα που έχει. Μετά το αφήνουμε ένα βράδυ μαζί με ζάχαρη, δηλαδή σε ένα κιλό φρούτα βάζουμε ένα κιλό ζάχαρη, το αφήνουμε ένα βράδυ και την επόμενη μέρα ξεκινάμε να γίνεται ο βρασμός. Να το βράζουμε σιγά σιγά. Πολύ, ναι, πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Θα δούμε πότε είναι έτοιμο το σιρόπι. Πώς το καταλαβαίνουμε? Το σιρόπι ξέρουμε. Το βγάζουμε, σιρόπι, μπράβο, βλέπουμε αν στάζει και πολύ αν σωστά. Κυλάει ή όχι. Πολύ σωστά. Όταν είναι έτοιμο το σιροπάκι, είναι έτοιμο το γλυκό? Όχι. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο νεράκι. Προσθέτουμε ζεστό νεράκι. Ζεστό νεράκι έτσι, πάντα, βέβαια. Μπορούμε να μπήξουμε ένα πιρουνάκι στο φρούτο για να δούμε κατά πόσον είναι μαλακό ή σκληρό. Βέβαια, το συγκεκριμένο δεν είναι ωραίο να είναι πολύ μαλακό. Ναι, συμφωνώ. Θέλει να κρατάει έτσι που το έφαγα, δηλαδή. Το κατάλαβα ότι αυτό το τραγανιστό είναι το ωραίο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Προμπονά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας ήρθατε σήμερα, που μας κεράσατε, που μας φέρατε τα ωραία σας προϊόντα και που θα στείλουμε και σε ένα τυχερό σπίτι, δεν ξέρω σε ποιο μέρος, θα μάθουμε αύριο, ένα πακέτο συσκευασίες με πράγματα εδώ της εταιρείας Προμπονά, που θα έχει και λικέρ και γλυκάκια και τα πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο ΚΜΕ2 είσαστε εσείς για τα λικέρ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Φιλοξενία. Εμείς για την δική σας φιλοξενία. Ελπίζω να περάσετε καλά. Περνάμε φανταστικά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, δροσιστήκατε, εντάξει, σας αφήσαμε αρκετή ώρα. Ωραία, ωραία, μια χαρά. Πολύ ωραία. Πάμε τότε να συνεχίσουμε. Και δεν πάμε. Πάμε, παιδιά.
λίγο το μόρφο γεννηθεί η Αφροδίτη. Έλα. Χορέψετε, χορέψετε, τα νιάτα να χαρείτε. Γιατί σε τούτο το ντούνια δεν θα τα ξαναβρείτε. Δώστε του χώρου να πάει, τούτη γη θα μας εφάει. Τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα δεν να πούμε. Έλα, έλα το φιλό τι πάμε. Όσοι έχουνε καλή καρδιά και τακτικά γλετούνε, μόναχα αυτή το ψεύτικο το κόσμο θα χαρούνε. Ότι πας ο λογισμός του, Παναγιά μου, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Πάμε για σαμούνα. Που μας διασκεδάζετε και βλέπουμε τους άλλους και έχουν λιώσει στο χορό, πραγματικά τα έχουν δώσει όλα. Φεύγουν τα καπέλα τους, έχουν τα σκουφιά, τα μαντήλια. Ιδρώνουνε, αλλά εκεί. Ότι αντέχουνε. Ρε παιδιά, θέλω να μου πείτε πραγματικά, θα ήθελα μια φορά να παρακολουθήσω, να βρεθώ σε ένα νησιώτικο γάμο. Δεν μου έχει προκύψει ποτέ. Έχω γυρίσει όλα τα νησιά για διακοπές. Πώς δεν έχει κάτσει ένας γάμος να γίνεται την περίοδο που εγώ βρίσκομαι σε ένα νησί, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα σε καλέσουμε εμείς. Πότε, συγγνώμη, πότε. 2 Ιουλίου ναι. Έχουμε ένα γάμο. Κάτσε, πρώτη τελειώνουμε. Πώς να προλάβω να ετοιμαστώ να έρθω. Να μου το βάζετε λίγο παρακάτω. Καλός γάμος είναι, θα γίνει χαμός. Χαμός, χαμός. Για να ακούσω. Χαμός. Ποιοι παντρεύονται, πες τα τώρα, κάνε την ανακοίνωση εδώ του νησιού. Είναι από το φιλότι πάντως τα παιδιά που παντρεύονται. Οπότε... Μπράβο. Η μύθη τουλάχιστον. Πόσο έχει διαρκέσει το μεγαλύτερο γλέντι γάμου, τι έχετε ακούσει, πείτε μου. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι όταν με το που ξεκινάμε, ας πούμε, έτσι, το χορό κτλ., δεν κάθεται κανένας κάτω. Χορεύουν διαρκώς, συνέχεια, μέχρι το πρωί. 7 η ώρα το πρωί, 8 η ώρα το πρωί. Και το ζευγάρι μετά πώς πάει σπίτι, πάει για ύπνο. Μπορεί να το χορεύει όλη τη μέρα, πάει μετά, ξέρω το κρεβάτι. Το ζευγάρι μπορεί να φύγει, τα παιδιά πάντως μένουν. Εδώ συμβαίνει και το εξής, όταν αντέχει η νύφη να χορεύει. Ναι, τι γίνεται, δεν θέλει να πάει το γαμπρό. Όχι, μπορεί να κρατήσει και 2 μέρες. Μη μου λες τέτοια. Έχουμε και αντίγαμο. Πώς? Αντίγαμο. Τι είναι το αυτό? Περνάει η επόμενη μέρα, ναι, όπως το λέω, η επόμενη μέρα. Ναι, αλλά υπάρχει ξεκούραση, το κορμί. Μπορεί και όχι. Όχι. Μπορεί και όχι. Πόσα κιλά χάνετε σε κάθε γάμο? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γι' αυτό τους βλέπεις και παντρεύονται συνέχεια. Τι εννοεί συνέχεια? Όλο νέα ζευγάρια. Α, εννοείς νωρίς. Μην μου το λες το συνέχεια. Το συνέχεια σημαίνει παντρεύομαι. Ξανά. Όχι, παιδί μου. Νωρίς. Όχι ότι τύπου πάμε να κάνουμε κανένα γλέντι γάμου. Α, εννοείς νωρίς. Ώρες ατελείωτες. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, πείτε μου το περισσότερο που έχετε πετύχει εσείς, ρε παιδιά. Εμείς ως ορχήστρα, ας πούμε, σε ώρες σε γάμο. Ναι, ως ορχήστρα ή ως παρέα, ρε παιδί μου, το οικογένειες. Και 14 ώρες συνεχόμενες. 20 ώρες συνεχόμενες. Και τι κάνατε, ρε παιδιά? Πώς τη βγάζατε? Χορεύανε, γλεντάγανε. Κουράγιο. Πίνουνε, πίνουμε κι εμείς. Δεν μου λέτε τώρα, έχετε ακούσει αυτά που λένε ότι όταν εκεί που παλιά βάζανε κανένα χαρτονόμισμα, τώρα έρχεται η ΣΔΟΕ και σου λέει: Τι είναι αυτό, γιατί το πήρε. Καλά ισχύουν αυτά. Τα ακούσαμε όλα. Εδώ δεν έχει τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε δει όλα. Έχει πάει μόνο στα ΡΕΑ Ελλάδα. Ακόμα. Ακόμα. Λέτε να είναι αλήθεια. Λέτε. Ξέρω εγώ, μου κάνει αστείο αυτό. Να το πάθουμε κι εμεί, Αντώνη. Μα κι εγώ από εκπομπή το είδα άλλη και λέω: Δεν μπορεί, πλάκα θα είναι, θα κάνουν αστείο. Μονίμω μα κάνουν αστεία. Σοβαρά. Αλλά δεν ξέρω ποιο γελάει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και μετά θα σας ξαναβάζω στον ίσιο. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ωραία. Δεν φεύγετε. Έχουμε συνέχεια. Ένα τραγούδι ακόμα, παιδιά.
πάρω το βαρκάκι μου, όλα τα ψάρικα μου και το μελά αχρινάκι μου που το έχω στη καρδιά μου. Στην άξο, ετούτο το καλό κελάκι, γλύκα μου με λαχρινάκι. Πρωί πρωί στο ψαρέμα, στην βάρκα και στο μπάνιο, εγώ θα εσύ το καπετάνιο. Και γραμμή θα πάω να ράξω στον Απόλλο να στηνάξω, ετούτο το καλό κεράκι, γλύκα μου με λαχρινάκι. Τώρα δεν θέλαμε να σταματήσουμε, αλλά επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, εσάς σκεφτόμαστε. Να μπείτε λίγο μέσα να μπείτε λίγο να δροσιστείτε. Εδώ είμαστε και θα ξανάρθουμε σε λίγο. Δροσιστείτε λιγάκι και ερχόμαστε. Ιδάλλως το γλέντι εδώ δεν είναι για να σταματάει. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσουμε λίγο την εταιρεία Blue Star Ferries που μας ταξίδεψε και μας έφερε στο νησί εδώ στην Άξο, όλους εμάς, γιατί είμαστε μεγάλο συνεργείο, για να μπορέσουμε να έρθουμε να βγάλουμε αυτές τις εκπομπές. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχαμε, πέραν από αυτά που προσφέρει ο Αλφα, που είναι πάρα πολλά, αν δεν είχαμε και κάποιες παροχές έξτρα και από εδώ, από τον τόπο, δηλαδή είτε από την Άξο, από το Δήμο, είτε από τα πλοία κτλ., δεν θα ήταν το ίδιο εύκολο να έρθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία λοιπόν και πάμε να δούμε ένα πολύ μικρό βιντεάκι. Πώς μπορείτε να ταξιδέψετε να έρθετε στην Άξο. Οι συντελεστές και οι καλεσμένοι της εκπομπής «Καφές με την Ελένη» ταξίδεψαν στην Άξο με την Blue Star Ferries και απόλαυσαν ένα γρήγορο και αξιόπιστο ταξίδι. Υπηρεσίες και ανέσεις υψηλού επίπεδου, ευχάριστο πλήρωμα έτοιμο για κάθε πληροφορία και βοήθεια. Άνετα σαλόνια και αριθμημένες θέσεις αεροπορικού τύπου με κλιματισμό και τηλεοράσεις εγγυώνται ξεκούραστο ταξίδι. Μπαρ και τραπεζαρία με εδέσματα και νόστιμα φαγητά. Καμπίνες με ωραία χρώματα και αναπαυτικά κρεβάτια για έναν απολαυστικό ύπνο. Μεταφορά οχημάτων, θέσεις στο κατάστρωμα για να γνατεύετε τη θάλασσα, ακόμα και υλικοδρόμιο όταν επιβάτης χρειαστεί εκτάκτως άμεση ιατρική βοήθεια. Οι τιμές λογικές και σεβασμό σε όποιον επιλέξει την Blue Star Ferries για τη μεταφορά του στην Άξο. Και το κυριότερο, η γέφυρα του πλοίου με υπερσύγχρονα μέσα, καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που αγαπά να μεταφέρει το επιβατικό κοινό με ασφάλεια και ηρεμία στον τόπο της καλοκαιρινής του ανάπαυλας. Λοιπόν, και καλά μας ταξίδια. Καλά μας ταξίδια. Πολύ ωραία χόρεψες, Ελένη μου. Μ' άρεσε πολύ. Χόρεψα καλά εκεί μου, να δει πέσει τραγουδίστρια και τραγουδιστή. Αυτό εννοώ. Θα δω και τα δικά σου σε λίγο που θα ξαναπάμε στα χορευτικά. Είχες σκάσει, έτσι ήταν. Συνέχεια. Στο τέλος μου το υποσχέθηκε. Στο τέλος. Θα ξαναπάμε από εκεί. Απλά κάνει πάρα πολύ ζέστη και οι χορευτές με τις στολές που φοράνε πραγματικά δεν αντέχεται. Λοιπόν, εσείς οι δύο κρατάτε μια απόσταση, έτσι. Καλά που μου τον έβαλε στον κουντάρα από εκεί, γιατί. Είναι πολύ, είναι βαρύ αρσενικό. Δεν μπορεί, δεν είναι. Γιατί βρε Τρίφωνα, είπα κάτι. Ο κουντάρας και η συμμορία από δίπλα και ο άλλος. Δεν είναι ο άλλος. Ο άλλος που είναι ο άλλος. Είχα ακούσει τον εξάψαλμο τόσο καιρό. Ο άλλος που είναι ο άλλος. Αυτή η σουρκουίτσα. Αυτή η σουρκουίτσα που είναι. Είδες όμως πώς τη βάζω στη θέση της που λες. Έτσι. Καλά, το γέλιο σου έχει γίνει διάσημο. Το βλέπω να παίζει και σε διαφημιστικά σποτάκια του ραδιοφώνου μόνο του. Σίγουρα. Τρίφωνα, τώρα που σε έχω απέναντι, για να στα πω και απέναντι. Μετά από ένα σημείο, δεν το έκανες επειδή έβλεπες ότι αυτός ο τρόπος πουλούσε? Κοίτα, όταν βγήκα πρώτη φορά στην Επιτροπή, την πρώτη μέρα. Ναι. Όχι, δεν το έκανα. Την πρώτη μέρα σαφώς και δεν το έκανες, αλλά τις υπόλοιπες. Μα αφού έτσι είμαι.
Αλλιώς και εγώ δεν θα μπορούσα να στηθώ όρθιος εκεί να κάτσω να ακούσω αυτά που θα μου πει ο κύριος Λάτσιος. Όλο με το Λάτσιο δεν έχει. Του είχα δυναμία, Ελένη. Μην μου λες τέτοια. Σε λατρεύω. Θες να στη λένε, θες να, να τα ακούσεις. Όχι, 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 τον αγαπάω, εντάξει. Τι μου έλεγε ο άνθρωπος, εντάξει, δεν το πήγαινε και εγώ το πόδι μου. Δεν κουνιότανε. Μου λέει, συνεχωρεύεις, που σου λες, μου λέει. Λέω, άστα αυτά. Μου λέει, την τελευταία εκπομπή θέλω να σου βάλω 9, μου λέει, αλλά δεν πρόλαβα, έφυγες, μου λέει. Έφυγες νωρίς, πώς το σου τραγούδισε. Για πες μου. Εάν λοιπόν την πρώτη μέρα που έκανες αυτή τη χαριτομανιά που άρεσε όλο τον κόσμο. Ναι. Δεν άρεσε στον κόσμο και δεν σου μιλάγανε στον δρόμο και δεν αποθεωνώσουν έτσι όπως αποθεώθηκες. Θα την έκανες τα επόμενα. Κοίτα, δεν λέω ότι... Εγώ είμαι έτσι αληθινός. Όπως μου έλεγε η Επιτροπή, απαντούσα. Μου άρεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω τι θα έκανα αλλιώς. Αν μου λέγανε από την παρά. Έτσι είναι ο Τρίφωνας. Τόσα χρόνια το ξέρω. Αν νιώσω οικεία, αν νιώσω ότι με αγαπάνε σε ένα χώρο, ανοίγομαι. Δηλαδή. Μπορώ να σαρώσω εκεί εσύ μέσα. Εκεί μέσα. Εσύ με ξέρεις, Ελένη. Ναι, αγάπη μου, από μετά μικρό. Από μικρό. Από πολύ μικρό. Από μικρή. Όχι από μικρό. Εγώ ήμουν μεγάλη και ήταν ο μικρός. Μα δεν έχουμε μπερδευτεί εδώ μέσα. Όχι, εγώ είμαι μεγαλύτερος, Ελένη. Εγώ είμαι μεγαλύτερος. Το ξέρω. Όχι, πλάκα κάνω, γιατί όλοι πια έχουν μικρή και έχω γίνει εγώ μεγάλη. Πώς γίνεται. Όχι, Ελένη, μου είσαι μικρότερη. Ναι, τέλος πάντων. Τι έλεγα, τελικά εκεί μέσα. Μια ψαροπούλα, έλα. Θα έρθω, περίμενε. Έχω και επιτυχίες να βγω και βόλτα. Μπορεί και εμένα να δει πως με έκαψε ο ήλιος, αλλά τι να κάνω. Έχει άλλο καπετάνιο εδώ. Αυτά είναι. Έχει άλλο καπετάνιο εδώ, δεν βλέπεις. Έχω και το καπέλο. Αυτά είναι. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Γύρνα από εδώ, καλέ, να μιλήσουμε. Τελικά εσύ αισθανόσουν εκεί πέρα τους αγαπούσανε ή το αντίθετο. Γιατί μου σ' άκουγα που έλεγες, όπως τα ακούγαμε και όλοι δηλαδή. Ναι. Όλο μαζί μου τα βάζουνε, όλο μου βάζουνε 5, παίρνουν την πιο μικρή βαθμολογία. Εντάξει, ήξερα ότι δεν είμαι και ο καλύτερος χορευτής. Οπότε όταν δεν είσαι και ο καλύτερος. Τρίφωνα, μετά από ένα σημείο που ένιωσες όλη την αποθέωση. Πίστευες ότι θα βγεις νικητής? Κοίτα, όλοι μας όταν πάμε σε ένα τέτοιο σοου θέλουμε να νικήσουμε. Εγώ ήξερα ότι δεν το έχω. Εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, ήξερα ότι δεν είμαι καλός, ρε παιδί μου. Δεν είμαι και ο Αργύρης Αγγέλου, η Νάντια Μπουγλέ, η Ελεονόρα, μ' αρέσαν έτσι πως χορεύανε, ναι. Η Καλογρίδη. Ναι. Αλλά όλο αυτό που είχα δει με τον κόσμο, εντάξει, είχα... Μου άρεσε, ρε παιδί μου, εντάξει. Όλοι μας θέλουν να βγουν πρώτοι, αλλά δεν έγινε για κάτι. Πήγαμε για κάποιο σκοπό. Εγώ είχα και κάνει το πιστεύω αυτό. Πρόβλεψη ότι θα σε δούμε στην Κριτική Επιτροπή του Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Έπεσα καθόλου μέσα. Αφού δεν θα γίνει το Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Δηλαδή δεν σου είχε γίνει καμία πρόταση. Μα ό,τι δεν ξέρω, δεν ρωτάς εσύ από αντένα μεριά εκεί. Εγώ να ρωτήσω από αντένα. Εγώ να ρωτήσω από αλφα. Εγώ από αντένα πού. Έχεις κι εγώ εκεί κάποιον. Βρε Τρίφωνα μου. Κρίμα μπαλαρίνα. Κρίμα μπαλαρίνα. Τρίφωνα μου, όλα το Star λέει συνέχεια ότι σφάζονται τα κανάλια στα πόδια σου. Δεν ισχύει τίποτα από αυτό. Μου είχαν κάνει κάποιες προτάσεις. Είναι που κάτι του έρχεται να πει, αλλά δεν ξέρει αν πρέπει να το πει. Εγώ αυτό νιώθω. Όχι, όχι, μου είχαν κάνει. Μου είχαν κάνει κάποιες προτάσεις, αλλά εγώ αν θα κάνω κάτι θα το έκανα με τον Αντένα. Γιατί είναι το κανάλι που πραγματικά με πίστεψε και ο κύριος Λάτσιος, που ήθελε πάρα πολύ. Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι ότι και το Stars έπεσε στις ειδήσεις του κάθε εβδομάδα. Έτσι. Εντάξει, όλο ένα θέμα υπήρχε. Πώς ταινίζεις, τι πάρτι κάνεις, που βρέθηκες, γιατί βρέθηκες, τι είπες, τι δεν ναι, είπες. Ναι, αλλά πες Τρίφωνα μου, τώρα με θυμηθήκανε. Τώρα με θυμηθήκανε. Όχι, παιδί μου, τον έπεσε πριν πάει στον Τάνι. Εντάξει, σίγουρα. Ναι, αλλά εγώ τον Τρίφωνα τον έβλεπα εκεί συνέχεια. Εντάξει, είναι ένα κανάλι, όντω που. Το Wipeout όμως. Κάτσε λίγο να τα πούμε. Και ο κύριος Μαλέλης όντως με έπεσε, αλλά δεν μου είχε γίνει κάποια πρόταση να κάνω κάτι σε δεν κάποια εκπομπή. Δεν είχαν διανάπτυξη των ταλέντων σου τώρα που σε είδαν και με διαφορετικό μάτι, δεν ξέρει. Όχι, δεν μου είχε γιατί γίνει. Γιατί μέχρι τώρα σε ξέρω σε κομμωτή. Ναι, σίγουρα. Αλλά εντάξει, έχω ένα ταλέντο που μπορώ να ελύσομαι και να μπορώ να κάνω πλάκα. Δεν ξέρω και εμένα πώς μου βγήκε αυτό. Έχεις ξαναπάει σε εκπομπή όμως. Κάπως θυμάμαι να πηδάς και να πέφτεις. Στο Wipeout, ναι. Έτσι λεγόταν. Αυτό ήταν που πες πριν από λίγο. Αυτό ήταν, ναι. Δεν ήξερα. Αυτό κι αν ήταν, Ελένη μου. Αυτό κι αν ήταν. Εκεί και σου άλλαξαν τα φώτα. Εκεί τα είδα όλα. Εκεί είχα πάει, λέω θέλω να μείνω 10 μέρες. Εγώ ήταν κανονικά να μείνεις 4. Λέω θέλω 10 μέρες και καλό ξενοδοχείο. Θα φύγει αυτό. Μπράβο. Και καλό ξενοδοχείο. Είπες εσύ. Ναι, μόλις πάω εκεί μου είχαν.
ένα ξενοδοχείο, ξέρεις. Λέω αλλαγή. Αλλάζω το ξενοδοχείο. Πληρώθηκες για να το κάνεις αυτό? Όχι, γιατί είχα ζητήσει να μείνω 10 μέρες και το ξενοδοχείο. Και μόλις... Πληρώθηκες σε είδος. Μπράβο. Και μόλις εμφανίζομαι εκεί και στο σετ και τα βλέπω και ανεβαίνω πάνω εκεί που πάω να πηδήξω. Λέω Παναγία μου, θα με διώξουν τώρα. Λέω ποια ξενοδοχεία, ποια αυτά. Λέω κάνε τη Βλαχοπούλου, λέω Τρίφωνα, γιατί δεν έχει γυρισμό. Δεν είχε γυρισμό. Δηλαδή εντάξει, δεν έχω, γιατί έχω ψηφοφοβία. Και μόλις πήγα να πέσω από εκεί πάνω. Κοντά το λέω, μικρόφωνο. Παναγία μου. Μην το φοβάσαι, κοντά. Ναι, το βλέπω αυτό το ματσούκι και το φοβάμαι. Λέω. Τι εκπομπή θα ήθελες να κάνεις? Θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή που να έχει σχέση και με τη δουλειά μου. Με τη δουλειά σου δεν γίνεται. Υπάρχει μεταμορφώσεις. Υπάρχει τέτοιο project, υπάρχει. Και μεταμορφώσεις. Και να μπορώ να κάνω, να λέω τα δικά μου. Ξέρεις, κάτι τέτοιο θα μου άρεσε πολύ. Η χορεύτηριά σου δεν θα σου λείπει ενδιάμεσα να περνάει, να σου ρίχνει ένα χορευτικό και να σε αφήνει? Να κάνω μια πιρουέτα και καλή ιδέα. Να σου πω όμως κάτι, Ελένη μου. Δεν θα ήθελα να μπω και σε αυτό το τρυπάκι, στον ανταγωνισμό και να κάνω εκπομπή. Δηλαδή, αν δεν είναι κάτι που να μου ταιριάζει, δεν έχω και το άγχος και το λέω ειλικρινά να κάνω εκπομπή. Έχω το κομμωτήριό μου. Το οποίο έχω, μην τα αφήσεις. Έχω την έδρα μου. Οπότε δεν είναι το. Πώς το λένε, το. Αποθυμένο. Το αποθυμένο μου να κάνω και εκπομπή. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να περάσω για να κάνουν νοήματα. Κοίτα, τα ακούτε κύριε Λάτσι. Αν δεν τα ακούτε, θα σας το πει η αδερφή σας που είναι εδώ. Πάμε σε διαφημίσεις.